Είναι χαρά μου να απευθύνομαι για άλλη μια φορά στο ετήσιο συνέδριο του επιμελητηρίου σας, αν και για δεύτερη φορά δυστυχώς με τους περιορισμούς που ορίζουν τα επιδημιολογικά μέτρα που μας αναγκάζουν να επικοινωνούμε εξ αποστάσεως. Φέτος έχετε διαλέξει έναν πολύ ενδιαφέρον τίτλο για το συνέδριό σας. Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη για ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμού μέλλον. Και θεωρώ πολύ κέριο να μιλήσουμε για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ανάπτυξης. Γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι μόνο αριθμή. Πρέπει να δούμε ξανά και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Ιδίω αν στόχος μας είναι ένα βιώσιμο μέλλον για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Ζούμε σε μία περίοδο όπου οι αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις, η πανδημία αλλά και η κλιματική κρίση έχουν αναδείξει τους περιορισμούς και τα προβλήματα του κυρίαρχου μέχρι χθες οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου. Άρα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι κατεστημένες αντιλήψεις και βεβαιότητες κλονίζονται. Οι τελευταίες τέσσερις δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από μια πρωτοφανή διεύρυνση των ανισοτήτων. Συνεπακόλουθο ήταν να κλονιστεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στις δημοκρατικές αξίες, με αποτέλεσμα την άνοδο μισαλόδοξων και ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων που εκμεταλλεύτηκαν τις διαψεύσεις των προσδοκιών των χαμηλών και μεσαίων ισοτιματικά στρωμάτων. Συνεπώς, όποιος σήμερα δεν συμμερίζεται την ανάγκη για μια αλλαγή πορείας, σίγουρα εθελοτυφλή. Αν στόχος μας είναι ένα μέλλον βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, οφείλουμε να θέσουμε και να υλοποιήσουμε συμπεριληπτικούς οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, αντί απλά να παρακολουθούμε τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες των παγκόσμιων αγορών. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έστω με αφορμή την πανδημία, Τέτοιε πρωτοβουλίε που οι προοδευτικέ δυνάμει υποστηρίξαμε για χρόνια και που αντιμετωπίζονταν για χρόνια εχθρικά, σήμερα βρίσκονται στο τραπέζι του διαλόγου. Η πρόσφατη συμφωνία στο πλαίσιο του ΟΣΑ για τη θέσπιση ενό παγκόσμιου ελάχιστο εταιρικού φόρου 15% και τη φορολόγηση των κερδών των ψηφιακών κολοσσών με βάση τη χώρα στην οποία δημιουργείται η οικονομική αξία και όχι μόνο τη χώρα της φορολογικής έδρας, αποτέλεσε ένα πολύ θετικό βήμα. Πριν από μερικά χρόνια αυτό θα φαινόταν αδιανόητο. Όπως σημαντικό θετικό βήμα είναι και η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ατζέντα με Ταμείο Δίκης Μετάβασης και ιδίω η καθιέρωση του Ταμείου Ανάκαμψης με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτά τα θετικά βήματα. Είναι ακόμη μικρά βήματα μπροστά στις ανάγκες που γεννάει η εποχή μας. Δείτε για παράδειγμα την ίδια την εξέλιξη της πανδημίας. Περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν από τις κυβερνήσεις και ορθώς σε έξι διαφορετικές φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους, στην προσπάθεια της επιστήμης να δημιουργήσει το εμβόλιο για τον COVID-19. Το εμβόλιο ήταν ένα δώρο της επιστήμης στην ανθρωπότητα. Οι ιδιωτικές εταιρείες, ωστόσο, θέλησαν να το κρατήσουν ως δικό τους περιουσιακό στοιχείο. Διατηρώντας τις πατέντες, θέλησαν να κάνουν την περιουσία της ανθρωπότητας και της ζωής δική τους περιουσία. Αποτέλεσμα είναι την ώρα που στο δυτικό κόσμο κάνουμε όλη την τρίτη δόση στην Αφρική η πρώτη δόση κάνει, έχει κάνει μόλις το 7% του πληθυσμού. Και αυτή η απληστία μας εκδικείται. Οι συνεχείς μεταλλάξεις του ιού αποδεικνύουν ότι τελικά πουθενά δεν θα είμαστε ασφαλείς αν δεν είναι ασφαλείς όλοι σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα αντίληψη για την παγκόσμια διακυβέρνηση και μια νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη βάση της επίτευξης ενός κοινά αποδεκτού κοινωνικού στόχου. Εν προκειμένου, στη βάση της διασφάλισης ότι τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα για όλους. Άρα, θα πρέπει να κοινωνικοποιούμε τα ωφέλη και όχι μόνο τους κινδύνους. Παράδειγμα δεύτερο, η κλιματική κρίση. Έχουμε ήδη αργήσει να προχωρήσουμε στη μετάβαση σε ένα κλιματικά οδέτερο μέλλον και έτσι να προστατεύσουμε το κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη, όπου θα ζήσουν οι επόμενες γενιές. Την ίδια στιγμή όμως, η αύξηση των τιμών στον τομέα της ενέργειας ήρθε να υπενθυμίσει σε όλους ότι η κλιματική μετάβαση κοστίζει. Και το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο ερώτημα των ημερών μας είναι ποιος θα αναλάβει στο τέλος αυτό το κόστος. Η κλιματική αλλά και η ψηφιακή μετάβαση ενδέχεται να μας οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες αν δεν βασιστούν σε δίκαιες, φορολογικές και κοινωνικές πολιτικές. Αντίθετα, μπορούμε, για παράδειγμα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας σήμερα, να έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, ωφελώντας ταυτόχρονα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Αυτή η συζήτηση σήμερα διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο, και είναι χαρακτηριστικές οι προωθημένες πρωτοβουλίες, αλλά και οι θέσεις που έχει πάρει ο πρόεδρος Μπάιντεν. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση δεν συμμετέχει ε, καθόλου, θα έλεγα, σε μια τέτοια παγκόσμια συζήτηση για την αναγκαιότητα αλλαγής παραδείγματος. Αντιθέτως αναμασάει οικονομικές συνταγές του παρελθόντος που απέτυχαν και πρόσφατα μας οδήγησαν στη χροκοπία υλοποιεί τα λεγόμενα «Trickle-Down Economics», που σήμερα από την Ιαπωνία μέχρι τις ΗΠΑ απορρίφθηκαν πανηγυρικά. Χωρίς πρόθεση για ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, χωρίς να δίνει σημασία στην εγχώρια παραγόμενη αξία, χωρίς βιομηχανική πολιτική, χωρίς να πιστεύει στην παραγωγική δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποτιμώντας διαρκώς την αξία της εργασίας. Αν κανεί όμω ονειρεύεται μια οικονομία χαμηλού κόστου, θα πετύχει στο τέλο μια οικονομία χαμηλών προσδοκιών, όπου οι πολίτε θα ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Η κυβερνητική προπαγάνδα στην Ελλάδα μιλάει σήμερα για μια οικονομία που καλπάζει. Το μόνο που σίγουρα καλπάζει στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια, είναι οι ανισότητε, είναι η ανασφάλεια που αισθάνεται στη δυτική πλειοψηφία των πολιτών τα δεδομένα και τα γεγονότα, παρά την ανάκαυση της οικονομίας το 2021 μετά τη μεγάλη βουτιά του περασμένου χρόνου, δεν επιτρέπουν κλίμα εφορίας. Γιατί στο τέλος του 2021 το ΑΕΠ της χώρας θα υπολείπεται κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτό του 2019, γιατί η πανδημική κρίση έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τα δίδυμα ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας, το δημοσιονομικό και αυτό του εμπορικού ισοζυγίου, αναστέλλοντας μάλιστα τα αποτελέσματα της προσαρμογής των τελευταίων χρόνων, γιατί η ακρίβεια μείωσε ήδη την αγοραστική δύναμη του κατάδοτου μισθού κατά 7,4% τον Οκτώβριο και 10% τον Νοέμβρη που μας πέρασε. Γιατί τέλος τα αποθέματα άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 15,7% μετά την, την πολύ σημαντική ανάκαμψη που είχε συντελεστεί κατά την περίοδο 15-19. Οι επιλογές της κυβέρνηση λοιπόν θα έλεγα ότι οδηγούν σε έναν διεισμό την ελληνική οικονομία. Με λίγους και ισχυρούς να ωφελούνται και τη συντριπτική πλειοψηφία να μην εισπράττει σήμερα από την ανάκαμψη. Και αυτός ο διεισμός είναι που υπονομεύει την προοπτική μιας διατηρήσιμης και βιώσιμης ανάπτυξης. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω, με την εμπειρία που έχω από τα χρόνια που διαχειρίστηκα ως Πρωθυπουργό πολύ κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας και την περίοδο της χρεοκοπίας, ότι το πρόβλημα της χώρας και κατά την προηγούμενη κρίση δεν ήταν πρώτα και κύρια δημοσιονομικό, αλλά ήταν αναπτυξιακό. Επικράτησε επί ένα μοντέλο εσωστρεφές, στηριγμένος στην ανάπτυξη κάποιων παραδοσιακών τομέων της οικονομίας και στην ψευδέστηση ότι τα μεγάλα έργα, η κατανάλωση μαζί με τις μαγικές, μαζικές ε, ιδιωτικοποίησεις, διασφαλίζουν τη ροή διεθνών πόρων στην οικονομία και μπορούν άρα να στηρίξουν την ανάπτυξη. Σήμερα, επαναλαμβάνοντας για πολλωστή φορά το ίδιο αποτυχημένο πείραμα, την ίδια αποτυχημένη συνταγή, είναι παράλογο κανείς να περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα. Η Ελλάδα όμως είχε και έχει δυνατότητες. Αλλά για να τις αξιοποιήσει, χρειάζεται δομικές αλλαγές. Χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στοχεύει στη βιώσιμη αύξηση του ΑΕΠ και επομένως σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ένα μοντέλο που θα στηρίζεται στην αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου και ιδίως α, στα, στους υψηλά καταρτισμένους νέους στη χώρα μας, ένα μοντέλο που θα στοχεύει στη δημιουργία εγχώριας παραγόμενης αξίας, θα στηρίζει την αύξηση της εγχώριας παραγωγής, μεταξύ άλλων στηρίζοντας τις πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως σε τομείς των νέων τεχνολογιών, ένα μοντέλο που θα υποστηρίζει σοβαρές τομεακές πολιτικές και κυρίως τη βιομηχανική πολιτική, έχοντας μάλιστα και περιφερειακή διάσταση. Ένα μοντέλο τέλος που θα επιδιώκει την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, ελληνικών και ξένων κεφαλαίων, δίνοντας κίνητρα και έρωντας αναχρονισμούς του κράτους που εμπόδιζαν για χρόνια τους επενδυτές. Την ασφάλεια δικαίου, τη γρήγορη απονομή δικαιοσύνη, την άρση της γραφειοκρατίας, ένα σαφές χωροταξικό πλαίσιο. Σε αυτό το συνολικό πλαίσιο, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θέλω κλείνοντα να σας πω ότι στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις από τις ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες φαντάζομαι θα αναφέρθηκαν και σήμερα κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου σας ενθαρρύνουμε τη δράση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και σχετικές κοινέ πρωτοβουλίες. Θέλω να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που συνέβαλε σε αυτή την κατεύθυνση με την καθιέρωση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ άλλων και για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις τον Δεκέμβρη του 2018. Και βεβαίω με την εξαιρετικά επιτυχημένη συμμετοχή των ΗΠΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη του 2018, ω τιμόμενη χώρα οι ΗΠΑ, αλλά και την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων σε σειρά αποτομής, όπως όπω η ενέργεια και οι υποδομέ. Μπορούμε και πρέπει να στηριχθούμε σε αυτό το παράδειγμα. Μπορούμε και πρέπει να υλοποιήσουμε περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα με σταθερές και καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία, αξιοποιώντα το σημαντικότερο συγκριτικό μα πλεονέκτημα: το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, όμω, μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε και σε αλλαγή παραδείγματο, επενδύοντα σε ένα μέλλον βιώσιμη ανάπτυξη χωρί αποκλεισμού. Σα ευχαριστώ θερμά.